Baremara. Πω, Baremara. Έχω μια μικρή ιδέα τόση. Και νομίζω φεύγω. Γεια σας παιδιά, όπως καταλάβατε δεν κρατήθηκα, έφυγα για ψάρεμα. Καλά, ούτως ή άλλως η μέρα είναι τέλεια, έχει πάρα πολύ ζέστη εν σχέση με τις προηγούμενες μέρες παντενό. Έχει ηλιοφάνεια, αέρα δεν έχει ιδιαίτερο, αλλά και να είχε πάλι θα ξεκινούσα. Οπότε πάω προς παραλία, ελπίζω να ευχαριστηθείτε το βιντεάκι, να ευχαριστηθώ και εγώ τη μέρα μου και αυτό θα είναι μεταδοτικό. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Δεν θα πω πολλά για το μέρος που είμαστε. Ένα όμορφο, ακόμα ένα όμορφο μέρος, κατά τη δικιά μου γνώμη. Μετά την Κάριανη, όπου μας έκανε κλικ, μια τυχαία παραλία, βρήκαμε δεξιά, στρίψαμε από τον δρόμο, ήρθαμε εδώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφα. Ωραία παραλία μου, βιά. Παιδιά, είναι καλοκαίρι. Δεν το συζητάμε. Καίει η θάλασσα. Καίει ο ήλιος και είναι όλα τα πάντα. Δηλαδή αν είχα μαγιό άνετα έκανα μπάνιο. Και αυτό που θέλω να δείξω, τώρα που θα τραβήξω κάποια ελλείψη, είναι όχι τόσο για το μέρος. Όλοι λίγο πολύ έχουμε δει πράσινο, αμμουδιές. Βέβαια πόσο τυχεροί είναι κάποιοι που μένουν. Δηλαδή, άμα δείτε σπίτια, και αυτό θέλω να δείξω. Ξυπνάνε το πρωί, καφέ και βλέπουν αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Σε σημείο στρατηγικό τελείως δηλαδή. Τα βλέπω εγώ τώρα, θα τα δείξω και εγώ τώρα σε λιγάκι. Να δείτε τι όμορφα που είναι. Πάμε να τα δούμε.
τώρα που είμαστε εδώ πέρα είναι τελείως ακατάλληλη, είναι μεσημεράκι. Αλλά εδώ με τον φίλο τον Νίκο. Μεσημεράκι, αλλά και χωρίς καφέ. Δεν έχουμε καφέ. Δύσκολη η ώρα. Δεν προνοήσαμε. Αλλά δεν πειράζει. Είναι τόσο ωραία, τόσο ήσυχα που ακόμα και επιχειρήνει το καφέ θα την βγάλουμε. Περιμένοντας το σούρμπο. Λοιπόν, δεν έχει τσιμπιές και τέτοια, λογικό αναμενόμενο, τέτοια ώρα μεσημεριάτικα. Πάντως την έχουμε καταβρει. Έχουμε χαλαρώσει, ομπρελίτσα. Μια χαρά είμαστε. Νεράκι, αυτό μας έμεινε, αφού δεν έχουμε καφέ. Έχουμε και ψωμί, έχουμε και τα υπόλοιπα μετά, αργότερα. Εντάξει, ψωμάκι. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Μια χαρά είναι. Ωραία, ωραία. Ωραία, να περιμένουμε λίγο να. Περιμένουμε λίγο να. Πάσει λίγο η λίγη ώρα να σουρουπώσει για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς. Τι ακριβώς παίζει. Θα γίνει. Εντελώς τυχαία η επιλογή της παραλίας. Και ότι κάτσει. Αν κάτσει. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Το βασικό θέμα είναι ότι όταν περνάς καλά, σίγουρα είναι καλό να έχει ψάρια, αλλά άμα δεν έχει, πάλι καλά περνάς. Άμα έχεις παραίτσα. Θα περάσουμε ωραία και θα έχει ψάρια. Α, ωραία. Αισιοδοξία. Μ' αρέσει. Πρόβλεψη. Μαζί σου. Πρόβλεψη. Έτσι. Για να δούμε στο τέλος. Το ηλιακό θερμοσύφωνο έχει ανάψει. Αχ, ωραία δροσούλα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Ένα από αυτά τα σπίτια. Ένα. Ένα. Ένα από αυτά τα σπίτια θέλω. Διάλεξε ένα. Διάλεξε ένα και θα δούμε. Το. Αυτό. Ναι. Αυτό εκεί που είναι και ψηλά, έχει και θέα. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Θα έχω και μια μικρή βάρκα. Μπαίνω μέσα. Θα κάνω μια. Πώς το λένε. Τσεδρά. Όχι, μια σκάλα. Α, μια σκάλα. Για να ανεβαίνει πάνω με σκηνιά και να τον περιμένεις από εκεί κατευθείαν. Έτσι. Εδώ ρε φίλε, είναι να το έχεις όλο τζαμαρία μπροστά. Να είναι χειμώνας, να βρέχει, να κάνει και κρύο. Εδώ ναι μεν και το καλοκαίρι, ο χειμώνας είναι. Όλα τα λεφτά είναι. Όλα τα λεφτά. Κάθεσαι, πήρες τον καφέ σου, να έχεις και ένα τζάκι. Κούτσουρα. Στο τζάκι. Έτσι. Και λουκάνικα από τα δάμα το λιάρο. Όχι άλλα λουκάνικα, ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω το άλλο. Φίλε, μιλάμε για θρόνο τώρα, δεν μιλάμε για. Αυτό είναι. Οπότε έχει ψάρι, δεν έχει ψάρι. Κάναμε και την πρώτη μουρμούρα. Άντε, ξεκινήσαμε. Νωρίς. Και σχετικά νωρίς μας έδωσε έτσι ένα δείγμα ζωής, τουλάχιστον να μην απογοητευόμαστε. Εμένα να σου πω την αλήθεια δεν το πολύ κατάλαβα στο καλάμι. Καλάμι είναι και σκληρό το καλάμι. Σκληρό και σε είπα, δεν είναι. Παίζουμε τώρα, δεν το τράβηξε. Του ρούφησε και έμεινε εκεί πέρα. Πέντε λεπτά έκανα να τις βγάλω από τα κίστη. Ίσως βαθύτες αρρωτημένο. Πιστεύουμε εδώ πέρα στο σούρουπο, κάτι να κάνουμε. Που βάζουμε μέχρι μέσα. Καμιά φορά, άμα το δεις να κατεβαίνει το κουδουνάκι, πάει να πει ότι έρχεται προς τα έξω. Η μουρμούρα τι κάνει. Τραβάει μια, βλέπεις, πάει πάνω και μετά πάει κάτω. Τι κάνει. Έρχεται προς τα έξω, να δούμε. Έτσι για την ιστορία, χτύπησε στο μονοδόλι και δεν έχουμε δοκιμάσει τριχιά ακόμα. Για να δοκιμάσουμε με το που θα αρχίσει να πέσει ο ίδιος. Επειδή έχουμε μόνο μία. Εντάξει, μωρέ, δεν χρειάζεται πολύ. Το μεγάλο καλάμι το έχω ρίξει μέσα και θα παίξω τώρα λίγο με το σπινοκάλαμο. Βασικά δεν θα παίξω με σπίνινγκ. Θα του βάλω μια ελαφριά αρματοσιά, μικρό βαρύδι δηλαδή, και θα το ρίξω εδώ πέρα πιο κοντά, πιο ρηχά. Γιατί βλέπω ότι είναι προς τα έξω τα ψαράκια. Θα δούμε. Μπορεί να απαλληθευτώ, μπορεί και όχι. Θα δείξει. Λοιπόν,
το μεγάλο καλάμι το έχω ρίξει όσο γίνεται πιο βαθιά μέσα και το μικρό όσο γίνεται πιο ρηχά, έτσι να καλύψω δύο αποστάσεις. Προηγουμένως η μουρμούρα που έπιασα ήταν κάπου εκεί γύρω στα 70 μέτρα από τη, κάπου εκεί το υπολόγισα, κάπου εκεί ήταν η βολή μου, δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Αλλά να καλύψουμε τώρα που σουρουπώνει. Ρε, έλα εδώ βρε, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα, καλώς το, έλα, 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 τι είναι, έλα, έλα, μπράβο το γόρι, μπράβο, μπράβο, ας την κάμερα. Τι είναι. Πήγε ένα γεκατούρημα και μου το έκοψε ο σκύλος. Μπανάκι. Καλά είπαμε ότι κάνει ζέστη, αλλά τώρα έχει πέσει ο ήλιος. Έχει μια ελευθερία ψύχρα τώρα βρήκε να βουτήξει. Περιορέξιος. Και μια δεύτερη μουρμουρίτσα. Δεν άκουσα. Στο κάτω. Συνθήκες Σαχάρας, σκάγαμε και θέλαμε να κάνουμε μπάνιο, τώρα έχει βγάλει ψύχρα. Τέλος πάντων, η δεύτερη μουρμούρα τσίμπησε στο μικρό καλάμι. Αυτό το λέω περισσότερο γιατί η βολή μου δεν είναι εκεί μακρινή, σαν το μεγάλο μου καλάμι. Ήτανε στο μαύρο, καμιά 40 μέτρα, 50, κάπου εκεί το πολύ να ήταν η βολή. Μπορεί να λέω να είμαι και λίγο περιβολικός. Τέλος πάντων, αφαιρέστε εσείς όσο θέλετε. Θα δούμε τώρα τι θα παίξει, μόλις σκοτεινιάσει. Ενώ ξεκίνησε πολύ ζεστά, την πήρα την πρώτη μουρμούρα και την πήρα σε μια άκυρη ώρα. Τι έγινε, Νίκο, τσίπημα? Τι έγινε, νόμιζα ότι κάτι... Okay. Την πήρα λοιπόν σε άκυρη ώρα και λέω εντάξει θα έχει παιχνιδάκι. Εντάξει δεν μας αφήνει, έστω αυτό το λίγο-λίγο, να δούμε τι θα βγει στο τέλος. Ούτως ή άλλως θα τα δούμε όλα μαζί. Και θα το κρίνετε εσείς στο τέλος, όπως εσείς θέλετε. Να και ο Νικόλας. Ωραίος. Μικρούλα είναι ρε. Ω, δεν είναι καλή, είναι. Εντάξει. Μικρό είναι το μάτι μου. Ο Νίκος συνεχίζει τις αλχημίες εδώ, διπλάρια, αγκίστρια, αρματοσχές. Τι να κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε... Να βρούμε κάτι που να μας σώσει. Τα ψάρια μας. Μουρμουρίτσα. Μια χαρά. Τι γίνεται, ρε. Μικραίνει το μέγεθος ή μου φαίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Έτσι φαίνεται. Κάτσε, ρε. Εντάξει, παιδιά, το μέρος εδώ πέρα μόνο μουρμούρες, έτσι. Φέρ' το εδώ ρε έξω.
Αλλό. Σιγάρε μου. Ωραίο. Αυτά ήταν τα ψάρια που πιάσαμε. Άλλοι θα το θεωρήσετε λίγα, άλλοι θα το θεωρήσετε καλά. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία, το ευχαριστηθήκαμε. Εντάξει, δεν καθίσαμε και μέχρι το πρωί. Δεν καθίσαμε μέχρι το πρωί. 11 η ώρα, 11 και 4, την κοπανίσαμε. Την κοπανίσαμε γιατί έχουμε δουλειές αύριο. Κοιτάξτε, δεν είχαμε χρόνο. Δηλαδή, πιστεύω ότι έτσι και καθόμασταν, παίρναμε και άλλα αρκετά καλά ψαράκια. Δεν τσιμπούσε συνέχεια. Έδινε κατά τακτά διαστήματα. Δηλαδή, ίσα ίσα ένα παιχνίδι να γίνεται. Πάντως, περάσαμε καλά και αυτό έχει και σημασία. Την επόμενη φορά σε καινούριο μέρος. Την επόμενη φορά σε καινούριο μέρος, να είναι και το αυτοκίνητο πιο κοντά. Φάγαμε ένα κουβάλιμα. Άστα να πάνε. Η παραλία ήταν εντελώς τυχαία αυτή που διαλέξαμε. Δεν την ξέραμε καθόλου. Αλλά μια χαρά ήταν όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Θα συνεχίσω να το λέω μέχρι το επόμενο βιντεάκι. Να είστε καλά, να περνάτε πάντα καλά και θα τα πούμε. Γεια σας.